Εξετάζουμε σήμερα ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Βέβαια, στο πρώτο μέρος έχουμε ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το ΦΠΑ για ενδοκινητικές εξ αποστάσεων πωλήσεις αγαθών. Σε αυτό το πρώτο μέρος θα τοποθετηθούμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατάρθρων στην επόμενη συνεδρίαση. Περισσότερο εμάς μας απασχολεί το δεύτερο και το τρίτο μέρος. Όπου σε αυτά έχει μια ενότητα τα δύο αυτά μέρη. Έχουμε την παράταση του προγράμματος Ηρακλής για 18 μήνες ακόμη. Και εδώ πέρα τίθεται το ερώτημα, γιατί προχωράμε σε αυτή την παράταση, κύριε Υπουργέ? Είναι εύλογο το ερώτημα, εφόσον λειτουργήσε τόσο καλά ο Ηρακλής όσον αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Και το τρίτο μέρος είναι οι τροποποιήσεις του νέου πτωχευτικού κώδικα, που της ουσίας και τα δύο αυτά, και το δεύτερο και το τρίτο μέρος, αφορούν τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εδώ ας ανοίξουμε μια παρένθεση, είναι καλό να την ανοίξουμε. Ποια είναι η αιτία εκδήλωση του φαινομένου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και μάλιστα γιγάντωσής του τα τελευταία χρόνια? Το λέμε καθαρά ότι η εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης, και η επίθεση για τη διαχείρισή της που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασοκαλά και του ΣΥΡΙΖΑ, επίθεση ολομέτωπη σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων, των αυταπασχολούμενων επαγγελματοβιοτεχνών, των εμπόρων, των βιοπαλλεστών αγροτών, τους οδήγησε σε σημείο στο να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο τα δάνεια που είχαν πάρει για να καλύψουν ανάγκες στο προηγούμενο διάστημα, την περίοδο της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής, να μην μπορούν να πληρώσουν τους φόρους από την τεράστια φοροεπιδρομή την οποία είχαν, ούτε και τις ασφαλιστικές εισφορές οι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι εξαιτίας των ανατροπών και στο ασφαλιστικό σύστημα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό επί της ουσίας, αυτός ο συνδυασμός οδήγησε στην εκτόξευση το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικού χρέους. Μπαίνει ένα ερώτημα. Γιατί την περίοδο της ανάπτυξης ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, περίοδο ανάπτυξης καπιταλιστικής, κατέφυγε στην ανάγκη του δανεισμού? Γιατί ακριβώς με τα εισοδήματα δεν μπορούσε να καλύψει ανάγκες, υπαρκτές ανάγκες, είτε αυτές ήταν στεγαστικές ανάγκες, είτε ήταν ανάγκες να μπορέσει να συνεχίσει την παραγωγική δραστηριότητα ο επαγγελματίας, ο αγρότης. Άρα λέει, τα εισοδήματα που είχε δεν τον βοηθούσαν να προχωρήσει αυτή τη δραστηριότητα από τη μια μεριά. Βλέπουμε δηλαδή πόσο δύσκολα και την εποχή της ανάπτυξης τα λαϊκά στρώματα επιβίωναν. Αλλά και από την άλλη μεριά ήταν, γιατί ακριβώς υπήρχε μια τεράστια πίεση από μεριάς των τραπεζών στο όνομα να διοχετεύσουν τη ρευστότητα και τα προσωρευμένα κεφάλαια προς δανεισμό. Έτσι θα θυμάστε όλη εκείνη την περίοδο με τις προσπάθειες που οποίες κάνουν να δώσουν δάνεια οι τράπεζες, είτε υπήρχε ανάγκη είτε δεν υπήρχε ανάγκη, σε μια προσπάθεια να μην εκδηλωθεί η κρίση υπερσυσσόρευσης στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Βεβαίως αυτή η κρίση δεν εκδηλώθηκε τότε, πήγε λίγο αργότερα, αλλά αυτή η μικρή αναβολή της εκδήλωσης της καπιταλιστικής κρίσης ήταν σε βάρος του βάθους της καπιταλιστικής κρίσης, όπου υπήρξε μια απώλεια πολύ μεγάλη, πάνω από 25% του ΑΕΠ τα χρόνια της κρίσης από το 2009 έως το 2018-17 στη χώρα μας. Η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και η σημερινή προχωράει στη διαχείριση των κόκκινων δανείων ως προϋπόθεση για να μπορέσει να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των τραπεζών, η χρηματοοικονομική κατάσταση των τραπεζών, να εξυγειανθούν οι τράπεζες και να υπάρξει σταθεροποίηση και σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτός είναι ο στόχος. Και δεν είναι ο στόχος καμίας κυβέρνησης, ούτε της σημερινής ούτε της προηγούμενης, η ανακούφιση των πλατείων λαϊκών στρωμάτων από τα τεράστια μη εξυπηρετούμενα ιδιωτικά χρέη τα οποία έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ακολουθήθηκαν είχαν ως στόχο ακριβώς το πώς θα διευκολυνθούν επί της ουσίας οι πληστηριασμοί σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, σε βάρος των στεγαστικών δανείων και των επαγγελματικών δανείων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών των πρωτοβουλειών των κυβερνητικών και της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων βεβαίως ήταν
η φαινομενική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και εξαιτίας του Ηρακλή έχει μεταφερθεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στους services, όπως τώρα ευγενικά τους ονομάζει και η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή τα διάφορα κοράκια, τα funds, τα αρπακτικά που τα ονόμαζε πριν, την προηγούμενη περίοδο. Αυτή όμως η μεταφορά δεν έχει απαλλάξει τα λαϊκά στρώματα από το υψηλό ιδιωτικό χρέος. Αντίθετα, το υψηλό ιδιωτικό χρέος παραμένει στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Και βεβαίως και μία δεύτερη αιτία της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η διαγραφή δανείων που έχουν προχωρήσει ήδη σε τράπεζες. Καθόλου το προηγούμενο χρονικό διάστημα και επί της σημερινής κυβέρνησης αλλά και επί των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και εδώ έχουμε θέσει αλλεπάλληλα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, και προς εσάς που είσαστε εδώ παρόν και προς την Ένωση Τραπεζών. Να μας γνωστοποιήσετε επιτέλους ποια δάνεια αφορούν, ποια δάνεια διαγράφηκαν την τελευταία στο δεκαετία. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποια φυσικά πρόσωπα ή σε ποιες εταιρείες ήταν αυτά τα δάνεια. Μας ενδιαφέρει τι είδους δάνεια ήταν αυτά που διαγράφηκαν. Ήταν επιχειρηματικά δάνεια. Ποιους κράτους της επιχειρηματικότητας απασχολούσαν. Τι ύψος ήταν αυτά τα δάνεια που διαγράψετε. Γιατί το ξέρουμε πάρα πολύ καθαρά. Αυτό αντιλαμβανόμαστε από την άρνησή σας να μας γνωστοποιήσετε ποια δάνεια διαγράφηκαν, ότι επί της ουσίας και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε επιχειρηματικά δάνεια. Έχει γραφεί στον τύπο του εφοπλιστικού κεφαλαίου, μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, άλλων είδους επιχειρηματιών που δραστηριοποιούσανται στον χώρο, για παράδειγμα, της εμπορίας. Δώστε μας αυτά τα στοιχεία λοιπόν, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μια μεριά τα επιχειρηματικά δάνεια τα διαγράφετε και από την άλλη μεριά τα στεγαστικά δάνεια και τα επαγγελματικά δάνεια, όχι μόνο δεν προχωρείτε σε διαγραφή, αλλά αντίθετα κεφαλοποιείτε τους στόκους, προχωρείτε σε πληστηριασμούς, καταργείτε την προστασία της πρώτης κατοικίας, μετατρέπετε σε ιδιώνυμο αδίκημα την παρεμπόδιση των πληστηριασμών από το λαϊκό κίνημα. Και ο νέος πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση, επί της ουσίας ήρθε να επιταχύνει τις διαδικασίες των πληστηριασμών και να ξεπεράσει τις οποιασδήποτε δυσλειτουργίες υπήρχαν στο προηγούμενο σύστημα, διευκολύνοντας επί της ουσίας, έτσι, τη διαχείριση των κόκκινων δανείων προς όφελος των αρπακτικών, των services, οι οποίοι έχουν σήμερα υπό την κατοχή τους. Με το πρόγραμμα Ηρακλής, λοιπόν, επί της ουσίας δίνονται κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζες για τη μεταφορά αυτών των κόκκινων δανείων στους services. Δεν διασφαλίζονται αυτές οι κρατικές εγγυήσεις, δεν θα καταπέσουν. Δεν μπορεί κανείς να το διασφαλίσει αυτό. Άρα δηλαδή και να αυξήσουν το κρατικό χρέος. Και δεύτερον, επί της ουσίας αυτός ο σχεδιασμός εξυπηρετεί άμεσα απλά και μόνο τις τράπεζες και τα αρπακτικά, τα κοράκια που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια και στα οποία έχουν μεταφερθεί τα κόκκινα δάνεια. Και ο στόχος αυτών των αρπακτικών, των services, επί της ουσίας δεν είναι άλλος παρά να επιταχυνθεί η διαδικασία των πληστηριασμών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έρχεται να δέσει και ο νέος στοχευτικός κώδικας. Ήδη προηγούμενος αναλυτής, ομιλητής, αναφέρει και σε 250.000 πληστηριασμούς που προετοιμάζονται το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν και οι οποίοι στην πλειοψηφία αφορούν στεγαστικά δάνεια, επαγγελματικά και δάνεια των αγροτών. Το αποτέλεσμα του νέου πτωχευτικού κώδικα επί της ουσίας θα κάνει όχι μόνο διευκόλυνση των πληστηριασμών, αλλά και συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας όλο και λιγότερα χέρια, συγκέντρωση της γης όλο και λιγότερα χέρια και αλλαγή χρήση της, προς όφελος των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση για την πράσινη μετάβαση και στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά, ακόμη και σε γη υψηλής παραγωγικότητας, αφού θα συγκεντρωθούν σε λιγότερα χέρια η γη αυτή με τους πληστηριασμούς, αλλά και τις ανεμογεννήτριες. Επί της ουσίας, λοιπόν, ο σχεδιασμός ο κυβερνητικός είναι ακριβώς να εξυπηρετηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και με το σχέδιο Ηρακλής και με τον νέο πτωχευτικό κώδικα σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Άλλωστε, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν πάρει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Να ξεκινήσουμε από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τρεις ανακεφαλαιοποίησεις γίνανε οι τράπεζες σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. 45 δισεκατομμύρια πετάχθηκαν στον κουβά.
δεν χάθηκαν, μεταφέρθηκαν σε κρατικό χρέος, το οποίο θα κληθούν να το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα και της κυβέρνησης της προηγούμενης και της σημερινής κυβέρνησης. Τα 45 δις τα οποία εξαμιμήστηκαν. Αναβαλλόμενος φόρος, όπου πλασματικά δίνει μια ικανότητα, μια εικόνα στα ίδια κεφάλαια των τραπεζών. Το σχέδιο γέφυρα της σημερινής κυβέρνησης 1 και 2, που ουσιαστικά χρηματοδοτεί τις τράπεζες στο να μπορούν έτσι να εξυπηρετούνται μια σειρά δάνεια και να μην υπάρξει έκρηξη λόγω της νέας καπιταλιστικής κρίσης των κόκκινων δανείων. Και ταυτόχρονα οι τράπεζες τι κάνουν, πώς αντιμετωπίζουν όλη αυτή τη γενναιοδορία από μεριάς του αστικού κράτους και των κυβερνήσεών του? Μειώνουν τα υποκαταστήματα. Την τελευταία δεκαετία έχουν μειωθεί 50% τα υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών. Και πάνω από 45% έχουν μειωθεί οι εργαζόμενοι στις τράπεζες. Αυτό είναι σε όφελος πιανού? Των εργαζόμενων στις τράπεζες που εντατικοποιούνται ακόμη περισσότερο? Είναι προς όφελος της εξυπηρέτησης του συνταξιούχου, του επαγγελματία, του αγρότη, όπου κλείνουν τα υποκαταστήματα και αναγκάζονται να ταξιδέψουν δεκάδες χιλιόμετρα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους? Και αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί και θα ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και εξαιτίας της περαιτέρω ψηφιοποίησης των τραπεζικών λειτουργιών. Άλλωστε, μόλις τις προηγούμενες μέρες η Τράπεζα Πυρός, λέω για παράδειγμα, εξήγηλε άλλες 500 οικειοθελείς αποχωρήσεις για το 2021, προσθέτοντας τις 1000 που είχε κάνει το 2020 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Από αυτή την άποψη και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, η γνώμη του ΚΚΕ είναι καθαρή. Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και κατ' επέκταση του ιδιωτικού χρέους ή θα γίνει προς όφελος των τραπεζών ή θα γίνει προς όφελος των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών, των επαγγελματιών και των αγροτών. Μέση οδός δεν υπάρχει. Είτε είναι το σχέδιο Ηρακλής, είτε είναι η Bad Bank, επί της ουσίας εξυπηρετούν τις τράπεζες και τις ανάγκες των τραπεζών, μεταφέροντας τα βάρη της διαχείρισης αυτά είτε στους ίδιους τα υπερχρεωμένα λαϊκά στρώματα, είτε στους φορολογούμενους. Εμείς λέμε καθαρά, η διέξοδος η οποία μπορεί να υπάρξει για να ακουφιστούν τα λαϊκά στρώματα, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, από τα μη εξυπηρετούμενα, από το τεράστιο μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος, είναι να κουρευτούν γενναία όχι μόνο οι τόκοι, αλλά και τα κεφάλαια των δανείων τα οποία έχουν λάβει. Για τα στεγαστικά δάνεια, είτε για τα επαγγελματικά και κτηνοτροφικά καλλιεργητικά δάνεια οι αγρότες. Και από αυτήν την άποψη, αυτό ήταν και η πρόταση νόμου του ΚΚΕ που έχει κατά καιρούς καταθέσει και την οποία την είχε απορρίψει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την απορρίψετε και εσείς τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Και επίσης, πέρα από το γενναίο κούρεμα του συνόλου των τόκων αλλά και κεφαλαίων των δανείων, εμείς ζητάμε και την πλήρη προστασία από τους πληστηριασμούς των σπιτιών που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες στις λαϊκές οικογένειες, την πλήρη προστασία από τους πληστηριασμούς όλων των απαραίτητων μέσων για τη συνέχιση της δραστηριότητας, της επαγγελματικής δραστηριότητας των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, των εμπόρων, των βιοτεχνών, καθώς και των βιοπαλαιστών, αγροτών, κτηνοτρόφων και ψαράδων. Και από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι οι προτάσεις του ΚΚΕ δεν μπορούν να συναντηθούν και ούτε συναντιούνται με τις θέσεις της κυβέρνησης για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και τις αλλαγές που φέρνει και με το σχέδιο Ηρακλής, την επέκταση του αλλά και με τον νέο πτωχευτικό κώδικα. Και γι' αυτό ακριβώς το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ πολύ.